Ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από τη χερσαία ζώνη των λινοπεραμάτων, η οποία εξαιρείται από την παραχώρηση στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης του λιμένα Ηρακλείου, όπως διαβεβαίωσε τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλαγιωτάκης. Πολύ σημαντική εξέλιξη. Ουσιαστικά η διαβεβαίωση από τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Πλαγιωτάκη, ότι η χερσαία ζώνη των λινοπεραμάτων δεν συμπεριλαμβάνεται στην πώληση του Όλη. Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Μενέλαος Μποκέας, με το Δήμο να διεκδικεί καθοριστικό ρόλο στη νέα σελίδα που ανοίγεται σε σχέση με την αναβάθμιση και διαχείριση της περιοχής. Η χερσαία ζώνη των λινοπεραμάτων είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλές δεκαετίες στο Δήμο Μαλεβιζίου. Να πούμε ότι ο πρώτος στόχος είναι η μετεκατάσταση των οχλουσών δραστηριοτήτων στην Κορακιά, ένα σχεδιασμός που προκύπτει τόσο από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Γαζίου, όσο και από το Γενικό Χωροταξικό, αλλά κυρίως είναι ένα αίτημα δίκαιο της τοπικής κοινωνίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτός λοιπόν είναι ο βασικός στόχος. Πρόκειται για μια τεράστια έκταση, την οποία στοχεύει να αξιοποιήσει στο άμεσο μέλλον η Δημοτική Αρχή προς όφελος της τοπικής ανάπτυξης. Αφορά την περιοχή των λιμεραμάτων από το εργοστάσιο της ΔΕΗ έως και το λιμανάκι της Παντάνασσας, το αλευτικό καταφύγιο Ρογδιάς. Ο σχεδιασμός του Δήμου για την επίμαχη περιοχή εναρμονίζεται με τα όσα προβλέπονται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και στο Γενικό Χωροταξικό Πλαίσιο Κρήτης. Τουρισμός αναψυχή, σύνδεση με το περιβάλλον της περιοχής και αποκατάσταση τόσο για την ευρύτερη αξιοποίηση της περιοχής. Πέρα από την προφορική δέσμευση του Υπουργού, ο Οργανισμός Λιμένος αναμένει την επίσημη ενημέρωση από το ΤΑΙΠΕΔ. Δεν αμφισβητούμε καθόλου ούτε την πρόθεση αλλά ούτε και τη δήλωση του κ. Πλαγιωτάκη. Εμείς πάντως, σαν Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποιο επίσημο έγγραφο ή χαρτί που να λέει ότι εξαιρούνται από την παραχώρηση τα λινοπεραμάτα. Ναι. Την παραχώρηση στον ιδιώτη του λιμανιού. Τα λινοπεράματα είναι μέσα ή δεν είναι? Στην εξέλιξη που υπάρχει, ενώ ρητά αναφέρεται ότι εξαιρείται το ενετικό λιμάνι, δεν αναφέρεται για την εξαίρεση των λινοπεραμάτων. Πιστεύω ότι εντός των ημερών, επειδή ακριβώς θα αρχίσουν οι ενδιαφερόμενοι, αυτοί που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, να ζητάνε και πραγματικά στοιχεία, θα ξεκαθαρίσει και αυτό το θέμα. Εν τω μεταξύ, δύο είναι τα σενάρια που εξετάζονται σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του ενετικού λιμένα, τη χερσαία ζώνη των λινοπεραμάτων και των αλλιευτικών καταφυγείων σε Άρδη, Κερατόκαμπο και Λέντα. Υπάρχουν δύο λύσεις. Ή θα παραχωρηθεί στο Δήμο Μαλεβεζίου, ή θα δημιουργηθεί ένας νέος φορέας, ο οποίος θα αναλάβει τη διαχείριση όχι μόνο των λινοπεραμάτων. Είναι κάτι το οποίο ο Δήμος Μαλεβεζίου διεκδικεί να έχει καθοριστικό ρόλο στην επόμενη μέρα της χερσαίας ζώνης, διαχείριση χερσαίας ζώνης. Αυτό διεκδικούμε.